Θέλω να βάλεις τη σειρά. Ύπνο, σεξ, φαγητό. Το ήξερα ότι το κάνεις αυτό. Είσαι τύπος pancakes σε μπραντσάδικο ή σουβλάκια σε ταβέρνα? Γιατί όχι και τα δύο. Νομίζω ότι το σουβλάκι είναι το καλύτερο σε εισαγωγικά junk ή πρόχειρο, γρήγορο φαγητό, το καλύτερο, ασύγκριτα με διαφορά, αλλά είμαι και τύπος του Δεκατιανού πολύ. Στη φάση που είσαι, θα προτιμούσες να συνεχίσεις την καριέρα σου στο θέατρο ή στην τηλεόραση? Ο κινηματογράφος είναι εκτός παιχνιδιού. Τρίτο, θα πω κινηματογράφο. Και σε τι ταινίες φαντάζεσαι τον εαυτό σου? Σε ταινίες που με εκφράζουν. Έχεις παίξει σε κωμωδία στην τηλεόραση. Ναι. Αλλά επιτά η ρόλη που παίζεις στο θέατρο δεν μπορείς να πεις ότι είναι κωμική. Όχι, αλλά πάντα προσπαθούμε, τουλάχιστον στις παραστάσεις που κάνουμε με την ομάδα, προσπαθούμε να αφηγηθούμε όποια ιστορία με λίγες πινελιές χιούμορ. Γιατί πιστεύω πολύ σε αυτό. Αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δύσκολη κατηγορία. Την αγαπώ όμως. Πολύ. Θα προτιμούσες να επιστρέψει το Ταμάμ στην τηλεόραση και να συνεχιστεί ή να έπαιζε σε ένα νέο σύριαλ? Να έπαιζε σε ένα νέο σύριαλ. Νομίζω ότι είναι πολύ ωραίο που έχει κλείσει αυτός ο κύκλος. Είναι σαν να επιστρέψει σε μια σχέση από την οποία έχει φύγει και για κάποιο λόγο έχει φύγει. Δηλαδή, ολοκληρώθηκε αυτό πάρα πολύ όμορφα, πιστεύω. Και ίσως κάποια πράγματα πρέπει να τα αφήνουμε εκεί και να τα θυμόμαστε με αγάπη. Άρα, δεν θα μπορούσες να γυρίσεις σε κάτι τέτοιο και μάλλον η γνώμη σου για όλα αυτά που ξαναρχίζουνε? Δεν είμαι αφοριστική, αλλά σίγουρα κάτι καινούργιο και ζωογόνο θα μου ήταν αυτή τη στιγμή, θα μου φαίνονταν πιο ενδιαφέρον. Θα ήθελες να έχεις εφεύρει το Facebook ή τις τηγανιτές πατάτες? Τις τηγανιτές πατάτες. Δεν πρόβλημα, τελειώσει την πράξη. Ό,τι και να με ρωτήσεις αυτά τα διλήμματα, αν το ένα είναι τηγανιτές πατάτες, θα πω τηγανιτές πατάτες. Κι εγώ. Προτιμάς το καμάκι σε μπαρ ή online? Δεν θεωρώ ότι είμαι εξοικειωμένη με τίποτα από τα δύο, αλλά σίγουρα προτιμώ την αμεσότητα. Οπότε αν αυτό το πρεσβεύει το καμάκι στο μπαρ, θα πούμε αυτό. Στο Facebook σου παρόλα αυτά δεν υπάρχουν συνεχώς μηνύματα στο inbox τα οποία είναι... Δεν έχω Facebook. Instagram? Έχω Instagram. Σε βρίσκουν? Με βρίσκουν, ναι. Σου στέλνουν? Κοίτα, όπως σε όλους, αλλά επειδή αν δεν ακολουθείς επίσης κάποιον, δεν τα βλέπεις αυτά. Εγώ θα μπω μία στο τόσο να δω τι μηνύματα μπορεί να έχω εκεί. Θέλω να βάλεις τη σειρά. Ύπνο, σεξ, φαγητό. Το ήξερα ότι το κάνεις αυτό. Θα το πάμε ανάποδα. Όπως είπα και πριν, θα βάλω τελευταίο τον ύπνο. Σωστά. Και μπορώ να αφήσω τα άλλα δύο να κονταροχτυπηθούν και να τα βρουν μόνα τους. Αρκεί να μην είναι τηγανιτές πατάτες. Σε εκείνη την περίπτωση κερδίζει το φαγητό. Ναι. Είναι χειρότερος ένας μισογύνης γείτονας ή οι haters στο ίντερνετ? Κάποιος ο οποίος θα σου στείλει άσχημα πράγματα. Τι θα σε πειράξει περισσότερο? Αυτά τα σχόλια που έρχονται και σε πληγώνουν κατευθείαν στην καρδιά. Ίσως το ίντερνετ, επειδή είναι πιο συγκεκαλυμμένο, δεν μπορείς να απαντήσεις πολύ εύκολα σε αυτό. Ενώ αν είναι ένας γείτονας, όπως είπες στο παράδειγμά σου, είναι απέναντί σου και έχεις τη δυνατότητα να αντεπιτεθείς. Είσαι τέτοιος τύπος? Όχι, το δουλεύω όμως πολύ. Γιατί θα ήθελα. Δεν είμαι από επιλογή, είμαι από αδυναμία, νομίζω. Κρατάω αποστάσεις πίσω. Παίζοντας τη Λολίτα, πιστεύεις ότι θα μπορούσες να έχεις κομμάτια της ως χαρακτήρας εσύ ή είναι εντελώς διαφορετική από σένα? Όχι, έτσι είναι. Έχουμε ανταλλάξει στοιχεία. Της έχω δώσει προκειμένου να τη φέρω στη σκηνή και να την αφηγηθώ και μου έχει δώσει και αυτή. Μέσα από μένα λέγεται η ιστορία αυτού του χαρακτήρα και από όλους μας. Υπάρχει κάποιος ρόλος που να έχεις δει στο θέατρο ή στην τηλεόραση τα τελευταία χρόνια που να τον ζήλεψες και να έπες τον ήθελα εγώ αυτό το ρόλο? Κοίτα, αυτή είναι η τάση των ηθοποιών. Σίγουρα. Αλλά δεν πιστεύω πολύ σε ρόλους που... Έχω πάψει δηλαδή να το πιστεύω αυτό, γιατί παραδείγματος χάρη η Λολίτα δεν μου είχε περάσει ποτέ από το μυαλό, αλλά την έχω αγαπήσει με τρόπο που δεν περίμενα ποτέ. Οπότε το έχω βγάλει αυτό από το μυαλό μου, δεν πιστεύω καθόλου σε ρόλους ζωής. Είναι πιο πιθανό κανείς να σε βρει στα μπουζούκια ή σε trans party? Σε trans party. Όχι ότι πηγαίνω συχνά, αλλά δεν πηγαίνω ποτέ στα μπουζούκια, οπότε σίγουρα είναι πιο πιθανό το άλλο. Θα πήγαινα πιο εύκολα. Τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνει κάποιος για να σε κερδίσει?
Λοιπόν, όπως είπα και πριν, πιστεύω πάρα πολύ στο χιούμορ και νομίζω ότι αν επικοινωνείς με έναν άνθρωπο και υπάρχει πάρα πολύ έντονο το στοιχείο του χιούμορ, εγώ θα είμαι εκεί. Σε οποιαδήποτε σχέση τώρα, όχι μόνο ερωτικά και φιλικές σχέσεις πιστεύω ότι αναπτύσσονται και οι άνθρωποι δένονται πάρα πολύ αν υπάρχει κοινή αίσθηση χιούμορ. Και στο τι δεν πρέπει, ας γυρίσω πίσω σε κάτι που είπες πριν στο μισογυνισμό και στο bullying και στο hating και όλα αυτά. Είναι χειρότερο στο πρώτο ραντεβού κάποιος που μιλάει πολύ ή που δεν μιλάει καθόλου? Που μιλάει πολύ. Μ' αρέσει όταν είσαι σημείο της απαντής σου πριν την τελειώσω, απαντάς. Βέβαια, κάτσε τώρα, γιατί απαντάω γρήγορα και μετά... Το σκέφτεσαι, αλλάζεις. Και μετά το σκέφτομαι. Εγώ δεν μιλάω πολύ και το εκτιμώ πάρα πολύ όταν το έχουν αυτό οι άνθρωποι. Αλλά τώρα, αν είναι πρώτο ραντεβού και υπάρχει αυτή η μηχανία, ίσως πρέπει ο άλλος να μιλάει πολύ να καλύψει αυτό το κενό, εκτός εάν υπάρχουν αυτές οι παύσεις που δεν είναι αμήχανες, οπότε τέλεια. Οπότε και είναι έρωτας. Ποιος πληρώνει στο πρώτο ραντεβού? Όποιος προλάβει, δεν ξέρω. Θα σε έφερε σε πιο δύσκολη θέση ένα κοινό που δεν ανταποκρίνεται, δεν χειροκροτά, δεν έχει πιάσει το vibe της παράστασης ή το να πέσει στη σκηνή? Το πρώτο, σίγουρα. Έχεις πέσει στη σκηνή? Πάρα πολλές φορές. Καλά, στη Λολίτα δεν υπάρχει πρόβλημα ακριβώς με αυτό. Πέφτω και επίτηδες, δικαιολογείται κιόλας κάπως. Το οτιδήποτε συμβαίνει στη σκηνή πρέπει να βρεις έναν τρόπο να το διαχειριστείς, ειδικά αν είναι δικό σου. Εάν δεν επικοινωνείς με το κοινό και υπάρχει αυτό το τεράστιο κενό, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Σε 15 χρόνια, είναι πιο πιθανό να κάνεις μπότοξ ή να τα φτιάξεις με ένα μικρότερό σου? Κοίταξε, και τα δύο στην ίδια κατηγορία κάπως τα βάζω. Θα ήθελα να μην κάνω τίποτα, αλλά πρέπει να πω ένα. Με έχεις αφήσει σε προηγούμενα, σε αυτά δεν μπορώ. Τα βρίσκω κάπως ίδια, για να είμαστε δίκαιοι. Πρέπει να μου δώσεις τρίτη επιλογή. Δώσε μια τρίτη. Τι είναι πιο πιθανό να κάνεις? Μπότοξ ή να αφήσω τα μαλλιά μου ολόλευκα. Θα πω αυτό. Okay. Θα ήθελα δηλαδή να έχω τη δύναμη να μην με ενοχλήσει το γύρας. Θες να φανταστούμε τον εαυτό σου στα 70 σου? Θα ήθελα να μην κάνω μπότοξ. Και θα έχεις μακριά λευκά μαλλιά? Θα ήθελα να το κάνω κι αυτό. Αν δεν ήσουν ηθοποιός, τι θα ήσουν? Ίσως θα ήμουν εγκληματολόγος, μιας που το έχω και το πτυχίο και είναι και καλό. Τι είναι χειρότερο για σένα, να δει κάποιος τα μηνύματα στο κινητό σου ή τις φωτογραφίες στο κινητό σου? Κοίτα, αν δουν τις φωτογραφίες στο κινητό μου, δεν θα έχω πρόβλημα εγώ. Θα έχουν πρόβλημα άλλοι άνθρωποι. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βγάζω ντροπιαστικές φωτογραφίες των φίλων μου. Οκ. Okay. Τίποτα από τα δύο δεν με ενοχλεί. Ας τα δουν όλα. Α, είσαι τόσο καθαρή. Ναι, ναι, δεν έχω να κρύψω τίποτα. Λευκό χαρτί. Οκ, okay, σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ κι εγώ. Αυτό ήταν, δεν πόνεσαι? Όχι, καθόλου.